Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο ναυτικού περιεχομένου. Βλέπω πολλές ερωτήσεις στο group στο Facebook, το Skipper και Πληρώματα, όπου κάποιοι έχουν απορία για απολαβές, για συνθήκες εργασίας, για τι πρέπει να περιμένουν όταν θα ξεκινήσουν να εργάζονται ως επαγγελματίες Skipper. Αντί να απαντήσω ευθέως, κάτι που είναι πολύ δύσκολο να γίνει, θα σας πω σε αυτό το βίντεο τα 5 πράγματα τα οποία μου αρέσουν πάρα πολύ σαν επαγγελματία Skipper, όταν εργάζομαι σαν επαγγελματία Skipper. Και φυσικά έπεται βίντεο με τα 5 πράγματα τα οποία απεχθάνομαι. Αργότερα αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε τα 5 πράγματα που αγαπάω σαν επαγγελματία Skipper. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ και από την αρχή μου άρεσε σαν επαγγελματία Skipper ήτανε τα ταξίδια που πηγαίναμε. Σε αυτά τα ταξίδια είχαμε την ευκαιρία να πάμε σε πάρα πολλά διαφορετικά μέρη, όπου για να πας φυσιολογικά θα έπρεπε να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ σε κάποιον για να σε πηγαίνει, όπως επίσης θα έπρεπε να έχεις ή δικό σου σκάφος ή κάτι άλλο, το οποίο να μπορεί να σε μετακινεί με ασφάλεια και γρήγορα. Όταν είσαι επαγγελματίας Skipper, λοιπόν, έχεις την ευκαιρία να δεις πάρα μα πάρα πολλά μέρη, τα οποία είναι απομακρυσμένα και δυσπρόσιτα, στα οποία πολύ σπάνια μπορείς να πας, και όχι μόνο αυτό, είναι και πάρα πολλά αυτά τα μέρη. Δηλαδή, πρέπει να κάνεις μονίμως διακοπές για να πας εκεί πέρα. Άρα, λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μου αρέσει, τα πολλά και διαφορετικά μέρη και οι εναλλαγές, οι συνεχείς εναλλαγές των τοπίων, των οποίων έβλεπα κάθε φορά. Δεύτερο πράγμα το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σαν επαγγελματία Skipper είναι ο κόσμος με τον οποίο συναναστρέφομαι. Ο κόσμος είναι ίσως το πιο δύσκολο κομμάτι που πρέπει να διαχειριστούμε στο yachting. Εξαρτάται βέβαια και την προσωπικότητα του καθενός, γιατί κάποιοι το διαχειρίζονται πολύ εύκολα γιατί είναι χαρισματικοί. Δεν είμαι αυτός εγώ. Αλλά πάντα, ακόμα και να μην σου αρέσει ο πολύς ο κόσμος και η πολλή κοινωνικότητα, γνωρίζεις κόσμο από κάθε γωνιά του πλανήτη. Έρχονται Αμερικανοί, έρχονται Αυστραλοί, έρχονται Ασιάτες, έρχονται ό,τι κόσμος μπορείς να φανταστείς και θέλουν να τους εξυπηρετήσεις και να τους πας στα καλύτερα μέρη κάθε φορά, εννοείται. Και αυτό σε φέρνει σε μια επαφή με τον κόσμο πολύ ξεχωριστή και μάλιστα όχι μόνο μαθαίνουν αυτή τα νέα μέρη που έχεις να τους δείξεις, μαθαίνεις και εσύ σαν καπετάνιος πάρα πολλά πράγματα για την κουλτούρα τους, τον τρόπο ζωής τους, την οικογένειά τους, γίνεσαι μέρος πραγματικά της οικογένειάς τους. Δεύτερο πράγμα λοιπόν που μου αρέσει πάρα πολύ σαν επαγγελματία Skipper είναι η συναναστροφή με τον κόσμο. Τρίτο πολύ σημαντικό πράγμα που μου αρέσει σαν επαγγελματία Skipper και θα πρέπει απαραίτητος να σας αρέσει για να μπορέσετε να πετύχετε σε αυτό το επάγγελμα είναι οι προκλήσεις και η εξέλιξη που σου φέρνουν αυτές οι προκλήσεις. Και αυτό γιατί, όπως όλοι οι καπετάνοι ξέρουν, ποτέ δεν σταματάμε να μαθαίνουμε σαν επαγγελματίες Skipper. Κάθε φορά που νομίζεις ότι έχεις μάθει κάτι, την επόμενη μέρα θα το ξεχάσεις και θα δεις κάτι διαφορετικό. Γιατί κάθε φορά ο καιρός θα αλλάξει, η θάλασσα θα είναι διαφορετική, θα είναι περισσότερα σκάφη, θα έχεις άλλο κόσμο πάνω στο σκάφος. Είναι τόσο πολλές οι παράμετροι που πρέπει να διαχειρίζεσαι σαν επαγγελματίας Skipper, που κάθε μέρα είναι και μια διαφορετική πρόκληση. Αυτό εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ γιατί συμβάλλει στην εξέλιξη. Και είναι κάτι το οποίο εγώ το αγαπάω και όσοι είναι επιτυχημένοι σαν Skipper αγαπάνε την πρόοδο και την εξέλιξη και κάθε πρόκληση τη βλέπουν σαν μια ευκαιρία για εξέλιξη. Πάμε λοιπόν, το τρίτο τελειώσαμε είναι οι προκλήσεις και η εξέλιξη και πάμε στο τέταρτο που εμένα προσωπικά είναι και αυτό μια πρόκληση για κάποιον ο οποίος θέλει να γίνει επαγγελματίας Skipper, είναι οι τεχνικές γνώσεις. Εμένα μπορώ να πω ότι είμαι αρκετά καλός σαν καπετάνιος, πετυχημένος δηλαδή, αλλά μ' αρέσουν, πιστεύω ότι θα ήμουν πολύ πιο πετυχημένος άμα ήμουν ένας τεχνικός. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα τεχνικά θέματα, μηχανολογικά, ηλεκτρολογικά και κάθε είδους τεχνικό θέμα. Και ό,τι αφορά σε πανιά, σε αρματοσιά σκάφους, στο οτιδήποτε έχει να κάνει με θέματα αντοχής και μηχανολογικό, εμένα μου αρέσει. Και πιστέψτε με, θα δείτε πάρα μα πάρα πολλά μηχανολογικά θέματα σαν επαγγελματίες Skipper. Και είχα τελευταία κάποιους μαθητές στο μηχανοκίνητο, οι οποίοι ξέρανε παραπάνω και από μένα στα μηχανολογικά. Και
Αυτό το είδα σαν πρόκληση. Ναι, μεν δεν μου άρεσε που εγώ σαν δάσκαλος ήξερα λιγότερα από αυτούς στα θέματα της μηχανής, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί έμαθα πάρα πολλά ωραία πράγματα από αυτούς και κατάλαβα τι παραπάνω πρέπει να κάνω για να γίνω καλύτερος δάσκαλος. Άρα λοιπόν μας γυρνάει πάλι στο νούμερο 3 που είναι οι προκλήσεις και η εξέλιξη που πρέπει να το αγαπάτε πραγματικά για να γίνετε και εσείς επιτυχημένοι επαγγελματίες keeper. Λοιπόν, και θέλω να είναι σύντομο αυτό το βίντεο και θα πάμε κατευθείαν στο νούμερο 5, το οποίο είναι οι απολαβές. Δηλαδή παίρνουμε αρκετά καλά χρήματα. Τώρα κάποιοι εδώ θα αρχίσουν να χτυπιούνται, να φωνάζουν και να λένε «Α, δεν πληρώνεται καλά το επάγγελμα» κλπ. Δεν είναι έτσι. Το επάγγελμα πληρώνεται πάρα πολύ καλά, αρκεί να το αγαπάς. Γιατί πραγματικά το έχω πει και σε ένα προηγούμενο βίντεο, το οποίο θα σας το βάλω στο τέλος να το δείτε ποιο είναι αυτό το βίντεο, το πώς να γίνεις επαγγελματίας keeper, δεν είναι η θάλασσα για όλους. Κάποιοι άνθρωποι δεν είναι φτιαγμένοι να αντέχουν τη θάλασσα, δεν είναι φτιαγμένοι να αντέχουν τους στενούς χώρους. Αν ωστόσο είσαι από τους ανθρώπους που σου αρέσει η θάλασσα, απολαμβάνεις τα ταξίδια, απολαμβάνεις τις προκλήσεις, απολαμβάνεις την συναναστροφή με τον κόσμο, πραγματικά μπορεί να σου πούνε και να το πας και τσάμπα το ταξίδι και να χαρείς που θα το πας. Οπότε με αυτό δεδομένο είναι πάρα πολύ καλές οι απολαβές που έχεις από το επάγγελμα του επαγγελματία skipper και μάλιστα όσο περισσότερο εξελίσσεσαι και δεν μένεις πάγιο σε μία θέση και να πεις ότι βολεύτηκες, αλλά όσο περισσότερο εξελίσσεσαι, τόσο περισσότερο χρήσιμος γίνεσαι, τόσο περισσότερο δημοφιλής γίνεσαι στο χώρο, οπότε και οι απολαβές σου αυξάνονται πάρα πολύ. Όπως επίσης και οι ευκαιρίες σου για να δουλέψεις, γιατί μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι επαγγελματίας keeper είναι μόνο να παίρνεις κόσμο και να τον πηγαίνεις συνδρομή, δεν είναι όμως έτσι. Ο χώρος, ο κλάδος έχει πάρα πολλές θέσεις, πάρα πολλές ευκαιρίες και έχει πάρα πολλά αντικείμενα, γιατί μιλάμε για τον πιο πολυδιάστατο κλάδο που υπάρχει, ας πούμε, ειδικά στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτά είναι τα 5 πράγματα που μου αρέσουν στο yachting. Αν συμφωνείτε, γράψτε το στα σχόλια. Αν δεν σας αρέσει κάτι, γράψτε μου και όλα στα σχόλια για να κάνουμε το επόμενο βίντεο, το οποίο θα είναι τα 5 πράγματα που απεχθάνομαι στο yachting. Καλή συνέχεια σε όλους, καλές θάλασσες και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!